υπάρχουν δύο ονόματα από το ίδιο. Κοιτάξτε, έχουμε ένα διοικητικό συμβούλιο της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής, το οποίο θα διοργανώσει σε εκδηλώσεις του 2012. Ο Δήμαρχος είπε ότι επέλεξε ως εκτελεστικό αντιπρόεδρο τον κύριο Ανδρεάδη, διότι έχει ικανότητα στην διοργάνωση φεστιβάλ, όπως για παράδειγμα το φεστιβάλ στο Σάνι. Γνωρίζετε ότι το Σάνι έχει επιβαρημένο ιστορικό σε ό,τι αφορά σε διάφορες σχέσεις του με τον περιβάλλοντα χώρο και την ταξιοποίηση. Θα έλεγα ότι εκτός από τον κύριο Ανδρεάδη, σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο υπάρχουν ορισμένα στελέχη του Δήμου πολιτικά και υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από την επιχειρηματική κοινότητα. Οι εκδηλώσεις όμως δεν είναι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θα αποφασίσουν να κάνουν τις εκδηλώσεις από μόνοι τους. Θα κληθούν να βρουν χρήματα για εκδηλώσεις που θα αποφασίσει ο Δήμος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Είμαστε σίγουροι ότι θα συμφωνούν με αυτές τις εκδηλώσεις όλοι αυτοί οι άνθρωποι, διότι αυτή τη στιγμή πλαίσιο δεν υπάρχει. Τώρα, όταν σε μια πόλη 500.000 κατοίκων μια οικογένεια εκπροσωπείται με δύο μέλη από τα λαϊκά μέλη, ας πούμε, του Διοικητικού Συμβουλίου της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής, θεωρώ ότι είναι υπερβολικό. Και ίσως να μην είναι δύο, να είναι και παραπάνω. Αλλά υπάρχει ένας μονομερής προσανατολισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, των λαϊκών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την επιχειρηματική κοινότητα. Δεν φτάνουν οι άνθρωποι από την επιχειρηματική κοινότητα. Δεν είναι λογιστικό το πρόβλημα των εκδηλώσεων. Ούτε μέχρι τώρα δεν πήγαμε καλά στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος στο παρελθόν, εννοώ γιατί δεν είχαμε καλούς λογιστές. Δεν πήγαμε καλά γιατί δεν είχαμε καλή λογική. Όταν λέω δεν πήγαμε καλά, εννοώ ως Δήμος, έτσι, ο Δήμος της Θεσσαλονίκης. Δεν πήγε καλά γιατί δεν είχε καλή λογική στη διαχείριση του χρήματος. Δεν είναι το ζήτημα ποιος το διαχειρίζεται, το ζήτημα είναι τι στόχους έχει όταν το διαχειρίζεται. Εγώ λοιπόν νομίζω ότι είναι μονομερές το Διοικητικό Συμβούλιο της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής. Δείχνει μια διάθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης να διεκδικήσει, να κάνει μόνος του εκδηλώσεις. Στην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή, για παράδειγμα, συμμετέχουν ως μικρότεροι εταίροι και οι άλλοι δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος. Θα έπρεπε να υπάρχουν οι άλλοι δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος σε αυτή την εκτελεστική επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί μια εκτελεστική επιτροπή του Δήμου Θεσσαλονίκης, του μισού ας πούμε Πολεοδομικού Συγκροτήματος, επιβάλλοντας την άποψή της στο άλλο μισό. Και να σας πω και το άλλο, δεν μπορεί να γίνονται εκδηλώσεις για το 2012 από όποιον έχει διάθεση να κάνει εκδηλώσεις, άλλες εκδηλώσεις ο Δήμος, άλλες η Περιφερειακή Δήμη, άλλες η Περιφέρεια. Είναι οι ενστάσεις μου σε σχέση με το Διοικητικό Συμβούλιο. Να σας πω ότι και εμείς θα κάνουμε εκδηλώσεις για το 2012. Έχουμε ζητήσει να φιλοξενήσουμε στη Θεσσαλονίκη, έχουμε κάνει τη σχετική πρόταση και έχει γίνει καταρχήν αποδεκτή, να φιλοξενήσουμε στη Θεσσαλονίκη την συνάντηση, την ετήσια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Πράσινων Εκλεγμένων στις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Είναι οι πράσινοι εκπρόσωποι στο Παρίσι, στο Βερολίνο, στη Βαρκελόνη, στη Βιέννη. Στη Βιέννη, όπως πιθανόν να ξέρετε, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης είναι η Ελληνίδα, εκ μέρους των Αυστριακών Πράσινων, η κυρία Βασιλάκου. Να σας πω ότι σε λίγο μπορεί το Βερολίνο να έχει πράσινο δήμαρχο στις εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο. Εμείς λοιπόν θέλουμε να φιλοξενήσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το 2012 την ετήσια συνάντηση του Δικτύου των Πράσινων Εκλεγμένων στις μεγάλες πόλεις. Αυτό θα το συνδυάσουμε και με ένα συνέδριο το οποίο θα αναφέρεται στην ιστορία. Στην ιστορία μιας περίοδου η οποία για Θεσσαλονίκη είναι δύσκολη. Μιλάμε για την περίοδο 41-44. Αν θυμάστε, το ανέφερα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ομιλία μου στις 18 Ιουνίου.